Ευχαριστώ, κύριε Γερματά. Σας έχω ακούσει να λέτε για την κακοδιαχείριση, την σπατάλη και την διαφθορά στη διοίκηση και να λέτε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Νομίζω κανείς δεν θα διαφωνήσει μαζί σας σε αυτό. Πριν κληθείτε να αλλάξετε το δημόσιο όμως, διοικείτε ήδη ένα κόμμα, είστε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στο γραφείο σας, σε κάποιο από τα σιρτάρια σας, δεν ξέρω σε ποιο, είναι κλειδωμένο το πόρισμα για τα οικονομικά και την κακοδιαχείριση στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πόρισμα ο κ. Βενιζέλος επέλεξε να μην το δώσει στη δημοσιότητα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί εσείς δεν κάνετε αυτή την πρώτη κίνηση, να δώσετε αυτό το πόρισμα στη δημοσιότητα, να μάθουμε ποιοι πήραν χρήματα, αν πήραν, ποιοι φταίνε, αν φταίνε, και να δώσετε και το καλό παράδειγμα. Κυρία Γενιμπά. Κύριε Σρόιντερ, αυτό το θέμα υποτίθεται ότι αφορούσε την κοινωνική πολιτική αυτή η ενότητα, αλλά και τη διοίκηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω. Το πόρισμα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ είναι στα χέρια του εισαγγελέα, αυτού που πρέπει δηλαδή να είναι, και κάνει τις απαραίτητες ανακρίσεις, έρευνες, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Μακάρι και τα άλλα κόμματα να προχωρούσαν σε αυτού του είδους τον έλεγχο των οικονομικών τους, με αυτόν τον τρόπο, με τόσους οίκους που ήρθαν να δουν τι ακριβώς έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου που να δείχνουν ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε βάρος κανενός. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται διαφάνεια στα ζητήματα της χρηματοδότησης και των οικονομικών των κομμάτων. Όλα τα κόμματα έχουν αντίστοιχα προβλήματα και οικονομικά προβλήματα, και είναι πάρα πολύ κρίμα να σπαταλάμε αυτό το χρόνο για να κάνουμε μία ερώτηση που δεν αφορά αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς πρέπει να λειτουργήσει το κράτος. Και πριν απ' όλα, η πρώτη τομή που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους να υπάρχουν γενικοί γραμματείς εκλεγμένοι με θητεία, για να έχει το κράτος συνέχεια, να μην αλλάζουν οι πολιτικές κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση και ακόμα χειρότερα κάθε φορά που αλλάζει ένας υπουργός. Και θα πρέπει επιτέλους η δημόσια διοίκηση να αισθανθεί ασφάλεια, αλλά αυτό δεν αφορά τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους. Κύριε Σρόιτερ, να υποθέσω ότι θα επανέλθετε. Ναι, ναι. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Έχω την εντύπωση ότι αφορά πάρα πολύ τον ελληνικό λαό η διαχείριση στα κόμματα, γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι τα κόμματα διαχειρίζονται χρήματα του ελληνικού λαού. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν εσείς, διαβάζοντας αυτό το πόρισμα, έχετε καταλήξει και έχετε απομονώσει τουλάχιστον εκείνους οι οποίοι ευθύνονται. Δεν έχω καταλήξει συμπεράσματα εναντίον κανενός. Έχουμε με απόλυτη διαφάνεια και μεγάλη προσοχή ερευνήσει τα πάντα. Και γι' αυτό αισθάνομαι σιγουριά. Έχουμε νοικοκυρέψει το σπίτι μας, ξέρουμε να τα νοικοκυρεύουμε, εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας στις τράπεζες, στους προμηθευτές, στους εργαζόμενους, γιατί θέλουμε να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να κοιτάμε τον ελληνικό λαό στα μάτια. Το ΠΑΣΟΚ δεν δανείστηκε χρήματα για να μην του τα επιστρέψει ποτέ.